πρώτη ευκαιρία. Η παλιά που βγήκε για τον Μπεν Ντέιβις. Μπεν Ντέιβις είναι επικίνδυνη. Αυτή η προσπάθεια, το σούτ που γίνεται Φεκρούς, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για την Τότεναμ. Η υπερβολική άνεση κάποτε. Αποφέρει το λάθος. Σαρτινέρο είναι πίσω από την άμυνα. Η ευκαιρία είναι το γκολ. 1-0 για την ΑΕΛ. 14ο λεπτό. Ξανά η φάση. Σαρτινέρο πάλεψε. Πιέζεται από τρεις παίχτες, όμως την κατάλληλη στιγμή κάνει την πλάσα. Και δείχνει πόσο σπουδαίος παίχτης είναι στη φάση. Ήταν και αυτός. Στο Μουντιάλ. Χαρικέν επιχειρεί το σούτ. Φεκρούς με δεύτερη προσπάθεια. Άντος Τάουνσεν. Κατέβασμα. Πέρασμα καλό για τον Χόλπι. Θέλει προσοχή. Καίει το σούτ. Μεγάλη απόκρουση από τον Φεκρούς. Καρλίτος. Περιμένει ο Σαρτινέρο. Καλή κάθετη παλιά Σαρτινέρο. Πλασάρι σώσει ο Γιωρίς. Διαλό. Μπαρσέλος. Επιχειρεί το σούτ. Νέο σούτ στο σώμα του Έρικ Ντάιερ και κόρνερ. Καρλίτος από τους καλύτερους παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Μπαρσέλος, Καρλίτος. Το γύρισμα το σούτι παρά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Νότον έψαξε για τον Άντρος Τάουνσεν. Συνυπήρξαν με το Σέλι στην Τότενα. Τάουνσεν, καλή παλιά, η μπάλα στο πάνω στο δοκάρι. Λαμέλα, θέλει προσοχή. Λαμέλα για τον Σολδάδο, τον κολ. Ο μεγάλος παίχτης δεν θέλει και πολύ. Δεν δοκίμασε να κρατήσει την μπάλα. Με μία. Αδύνατον να αποκρούσει εκεί ο Φεκρούς. Από αυτή την κάμερα θα φανεί ακόμη καλύτερα και φοβερή δύναμη η μπάλα. Πέρασε στον Λαμέλα. Πάλι ανοιχτή η άμυνα εδώ στη φάση της ΑΕΛ. Και γίνεται το γκολ το 2-1. Από τον Χάρικεϊ. Η ΑΕΛ κατέβαλε μια εξαίρετη προσπάθεια. Εμείς βλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Λαμέλα έδωσε την παλιά. Ήταν ανοιχτή άμυνα. Βρήκε χώρο Χάρικεϊ. Πέρασε εξαιρετικά στον Χάρικεϊ. Ο παίκτης που σημείωσε το δεύτερο γκολ. Τσαντλή θέλει προσοχή. Λαμέλα. Μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Τότεναμ για ένα τρίτο γκολ. Πώς πέρασε την μπάλα στον Λαμέλα. Έκοψε ο διαλόγου η Ντελεγέ. Έγινε το λάθος. Αδράνεια στιγμής και ευτυχώς είναι ο Φεκρούς σε καλή θέση.